Κυρία Αξιόλου είπε, επιτέλου, είπε αυτό που σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν το είχα πει εγώ για πρώτη φορά στο Στάτου FM εκεί στο Δημήτρη Βενιέρη ε, στη Θεσσαλονίκη ε, και στην Βιργινία τη Δημαρέση, είχε γίνει ο κακό χαμό. Είχαν να βγει να πούν τι είπε Κα, ο Γεωργιάδο. Κακό είναι να λέω άλλο στη θέση του. Όχι, τι η θέση, θέση, θέση τη είναι πολύ καλό που την είπε ναι, και ευτυχώ που την είπε γιατί αυτό βοηθά να Πρέπει καταλάβει. Δεν είπε, είπε δύο πράγματα. Το πρώτον, ότι οι ρογμές, λέει, που φέρνει η πανδημία μπορεί να αξιοποιηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Mm -hmm. Άρα αυτέ οι ρογμέ, τι είναι οι ρογμέ, είναι τα lockdown, η οικονομική καταστροφή. Αλλά δεν περιμένει πάντα ο αντίπαλο να πάει κάπου άσχημα. Αυτό δεν το περιμένει okay, okay, okay. πάντα. Okay, okay. Με περιμένεις κάπου ο αντίπαλο να Κα... σταματήσει. Εγώ στη ζωή ποτέ δεν έχω επενδύσει στην εθνική καταστροφή για να πάω πάλι άλλα μια κυβέρνηση. Αν δεν έχει τότε η Νέα Δημοκρατία, και αυτή η βασική διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω ότι ακόμα και το 2015. Όταν είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία, ψηφίσαμε το μνημόνιο για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Αλλά για άλλο λόγο, εντάξει. Ναι. Όχι για να μείνει η κυβέρνησή τη. Αν ήταν ανάλογα οι σχετισμοί, θα είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το, το μνημόνιο για να μείνει η Ελλά Ελλάδα στο ευρώ. Σύζυμα 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 εμάς, σύζυμα δεν σύζυμα σύζυμα Αυτή είναι και η βασική διαφορά τη παρατάξεω τη Νέα Δημοκρατία με την αριστερά. Στην πρώτη φάση όμω λέγεται ότι η κυβέρνηση. Και η αριστερά επενδύει στην καταστροφή. Αυτό είπε η άλλο. Δεν είπε μόνο αυτό. Για να μην μείνει αμφιβολία, είπε, άλλωστε η κανονικότητα ποτέ δεν ευνοεί την αριστερά. Mm -hmm. Την αριστερά την ευνοεί το χάος. Αυτό είπε.